Θα ήθελα να μιλήσω για ένα από τα πιο ιδιαίτερα παρακλάδια της metal μουσικής και αναφέρομαι συγκεκριμένα στο epic metal. Προσέξτε, ξεκάθαρο, απλό, epic, epic metal. Και γιατί το λέω αυτό? Σήμερα όταν μιλάμε για epic metal υπάρχουν πολλές παρεξηγημένες έννοιες. Πρώτα απ' όλα, για να είναι κάποιο συγκρότημα να ανήκει μέσα στον χώρο του epic metal, βασικά δεν είναι αρκετό και μόνο να έχει επική θεματολογία, επικούς στίχους όσον αφορά και μόνο όσον αφορά τους στίχους ή όσον αφορά ακόμα και το image. Για παράδειγμα, λόγου χάρη, ένα από τα συγκροτήματα που έχει πάρα πολύ epic steel προς τα έξω θεματολογίας ή φανταστικής epic steel θεματολογίας είναι η αγαπημένη κατά τα άλλα Ιταλή Rhapsody ή αλλιώς όπως τους γνωρίζουμε σήμερα Rhapsody of Fire. Λοιπόν, μπορούμε να τους βάλουμε και να τους τοποθετήσουμε κάτω από το καλούπι του epic metal? Όχι. Ναι μεν, οι Rhapsody έχουν επικά στοιχεία στον ήχο τους, αλλά αυτό και μόνο δεν, και φυσικά επικό στίχο, αλλά αυτό και μόνο δεν τους χαρακτηρίζει ως epic. Να πω και ένα άλλο παράδειγμα. Έχουμε τους γνωστούς Amon Amarth, τους Σουηδούς, οι οποίοι βέβαια έχουν μέσα την Viking θεματολογία πολύ έντονη, πλησιάζουν το epic, αμήν τι άλλο, και αρκετές επικές μπάντες παίρνουν στοιχεία από την νορδική μυθολογία και από τους Vikings, από τους Vikings. Παρ' όλα αυτά, αυτό δεν τους κάνει, από τους Amon Amarth, δεν τους κάνει ξεκάθαρη epic metal band. Παίζουν ένα είδος μελωδικού, θα λέγαμε death metal, με επικά κάποια στοιχεία στον ήχο τους, αλλά χωρίς να γίνονται επίσης epic. Επομένως, τι χαρακτηρίζει το epic, για να γίνει μια μπάντα epic metal? Αυτό είναι το ένα θέμα. Το δεύτερο θέμα είναι ότι μερικές φορές το epic metal μπερδεύεται. Μερικές φορές μπορώ να καταλάβω και γιατί γίνεται αυτό, είτε με το λεγόμενο Viking metal ή με το λεγόμενο Pagan metal. Πράγμα το οποίο βέβαια είναι κατανοητό, γιατί όπως είπα ένα κομμάτι μεγάλο των στίχων ή της θεματολογίας ή του image πολλών epic metal συγκροτημάτων έχει θέματα παρεμφερή με την νορδική μυθολογία και όχι μόνο βέβαια ή με τους Vikings, πράγμα το οποίο είναι κατανοητό. Αλλά και πάλι, όταν μία μπάντα είναι σκέτο Viking, ανέφερα πριν τους Amon Amarth, ή σκέτο Pagan, αν αυτό και μόνο τους κάνει epic, όχι πάντα. Όχι πάντα, και πρέπει να κάνουμε και αυτόν τον διαχωρισμό. Και κάτι άλλο επιπλέον, είναι το θέμα ότι το epic metal απλώνεται σε διάφορα είδη επιπλέον της metal μουσικής. Δηλαδή μέσα στο epic metal, στο ξεκάθαρο epic metal, δεν θα βρείτε μόνο, για παράδειγμα, μπάντες οι οποίες παίζουν ένα είδος heavy metal ή ένα είδος power metal. Μερικές φορές θα βρούμε και μπάντες οι οποίες κινούνται προς την κατεύθυνση του black metal, το λεγόμενο epic black, ή που κινούνται προς την κατεύθυνση του doom, το λεγόμενο epic doom, ή που κινούνται προς, μερικές φορές και στην κατεύθυνση του death, αν και αυτό είναι λίγο λιγότερο εμφανής. Επομένως, δεν μπορούμε να έρθουμε να πούμε μόνο όσες μπάντες παίζουν ως Manowar ή μόνο όσες μπάντες παίζουν, για παράδειγμα, όπως η Omen είναι epic metal. Όχι πάντα. Έτσι λοιπόν, σήμερα θέλω να κάνω, και έχω αναφερθεί και άλλες φορές και σε άλλα βίντεο σχετικά με το epic metal, θέλω να ξαναμιλήσω με το epic metal και τι κάνει κάποιον, τι χαρακτηρίζει κάποιον epic metal-α. Να πω ότι έχω διάφορα είδη της metal μουσικής που μου αρέσουν ιδιαίτερα, είτε αυτό είναι το black metal, είτε αυτό είναι το thrash metal, είτε το speed, είτε αυτό είναι το US power metal, ή το λεγόμενο old school
Swedish και Ολλανδικό death metal. Αυτά είναι τα διάφορα είδη στα οποία ασχολούμαι ιδιαίτερα. Παρόλα αυτά, σε όλη την πορεία, από τότε που ξεκίνησα να γίνω, που έγινα μεταλλάς, μέχρι και σήμερα, το epic metal, το ξεκάθαρο αγνό epic metal, είναι το πιο αγαπημένο είδος μου. Μαζί με το black και μαζί με το thrash. Το πιο αγαπημένο είδος μου. Πάμε λοιπόν. Έχω ξαναφερθεί σε διάφορες μπάντες, εδώ πέρα δεν θα κάνω μια πολύ μικρή αναφορά. Φυσικά το epic metal έχει τους προπάτορές του, όπως έχει και τους πατέρες του, και έχει φυσικά και τους συνεχιστές μέχρι και σήμερα, τη νέα γενιά του epic metal. Εάν μπορούσαμε να πούμε ποιοι είναι οι πατέρες, φυσικά εγώ θα βάλω δύο συγκροτήματα. Ξεκάθαρα, τους Manowar, και εδώ πέρα δεν υπάρχει κάποια δεύτερη κουβέντα πάνω σε αυτό, τους Manowar, ίσως δίπλα από τους Manowar, από κάτω όμως, δηλαδή τους πλησιάζουν αρκετά δίπλα όμως, θα βάζαμε επίσης τους Αμερικάνους Virgin Steel, και αμήν τι άλλο από την άλλη πλευρά, τους Bathory. Τους Bathory και ιδιαίτερα με την επική τριλογία τους, οι οποίοι βέβαια ξεκίνησαν ως, είναι βασικά black metal, δημιούργησαν και μπορώ να πω σε ένα σημείο επηρέασαν το λεγόμενο ως epic black metal, αλλά τουλάχιστον σε δίσκους όπως το Hammerheart παίζανε ξεκάθαρο epic metal σκέτο. Τώρα, αλλά υπάρχουν και οι προπάτορες. Είτε οι προπάτορες μπορούν να τους πούμε ότι είναι η heavy load από την Σουηδία, είτε μπορούμε να πούμε ότι είναι η Manila Road από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ή τη Sirith Uncle επίσης από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Μπορούμε να βάλουμε φυσικά μέσα τους Omen, και αυτό αμερικανικό συγκρότημα, που αμήν τι άλλο τουλάχιστον μπορούμε να πούμε ότι στο πρώτο τους άλμπουμ ήταν περισσότερο epic. Από το δεύτερο άλμπουμ και μετέπειτα θα τους έβαζα περισσότερο στην κατηγορία του US Power. Θα μπορούσα να βάλω μέσα φυσικά και τους Warlord, τους Αμερικάνους Warlord, οι οποίοι ήταν επικολυρικοί περισσότερο. Αυτά ήταν από τα βασικά συγκροτήματα που δημιούργησαν τον ήχο και φυσικά και τους Broadcast Helm. Αυτά τα συγκροτήματα είναι τα βασικά συγκροτήματα που γέννησαν τον επικό χώρο. Η θεματολογία πολλών από αυτών των συγκροτημάτων έχει σχέση και τόσο με διάφορες αρχαίες μυθολογίες, είτε είναι φυσικά η νορδική μυθολογία, είτε είναι η ελληνική μυθολογία. Μην το ξεχνάμε αυτό, ιδιαίτερα οι Manowar κάναν αρκετές αναφορές και στην ελληνική μυθολογία. Φημολογείται ότι το καινούργιο άλμπουμ, το Manowar που μαγειρεύεται, ότι θα έχει σχέση με την Οδύσσια, επομένως και πάλι γυρίζουμε στην ελληνική μυθολογία, αλλά και με διάφορα ιστορικά επίσης ιστορικές φάσεις, διάφορες ιστορικές περιόδους. Φυσικά η αρχαία περίοδος ή η περίοδος του Μεσαίωνα είναι περίοδοι οι οποίοι τραβάνε, όλη αυτή η ιστορία των Vikings έχει άμεση σχέση πολλές φορές αναφοράς στα epic metal συγκροτήματα. Υπότες, δράκοι και τα λοιπά, ναι, υπάρχουν και αυτά, όχι βέβαια σε σημείο όπως μερικές φορές τα χρησιμοποιεί το power metal ή όπως είπα συγκροτήματα όπως η Rhapsody, αλλά όλα αυτά υπάρχουν και μη τι άλλο, πάρα πολλές αναφορές σε διάφορους επικούς συγγραφείς του φανταστικού, είτε φυσικά είναι ο Tolkien και ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών, Lord of the Rings ή το The Hobbit, και τα λοιπά, και τα υπόλοιπα βιβλία που έχουν, του Tolkien που έχουν σχέση με τη Μέση Γη, είτε είναι ο Έρλικ του Μάικλ Μούρκο, αλλά όχι μόνο, τουλάχιστον νομίζω ότι ο Έρλικ και ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών είναι οι βασικότερες ίσως πηγές θεματολογίας σε πολλά epic metal συγκροτήματα. Αλλά όχι μόνο. Εδώ πέρα επίσης θα μπορούσα να
να αναφερθώ ότι κάποιος ο οποίος ακούει epic metal ξέρει να ξεχωρίζει αυτές τις διαφορές και ξέρει να πει τη διάκριση. Παιδιά, αυτό είναι μόνο black metal και δεν είναι ακριβώς epic. Είναι αρθεί και να πει αυτό, παιδιά, είναι power metal και δεν είναι ακριβώς epic. Και δεν βάζουμε μέσα στο epic metal ό,τι έχει ακόμα και έμεση σχέση με τον επικό ήχο. Άλλο χτυπητό παράδειγμα για να καταλάβετε τη διαφορά. Hammerfall, η Σουηδή Hammerfall. Οι Hammerfall, ναι μεν, έχουν αρκετό επικό image. Ναι μεν, έχουν αρκετό επικό στυλάκι και μερικές φορές και στίχους. Τους κάνει αυτό epic metal, φυσικά και όχι. Και εγώ με κάποιους επίσης που μου αρέσουν και οι Hammerfall. Αλλά οι Hammerfall είναι κλασικό, θα λέγαμε, power metal περισσότερο. Λοιπόν, για να είμαι πιο ξεκάθαρος, για εμένα η βασική συνέχεια αυτού του ήχου που αποκαλείται ως epic metal είναι συγκροτήματα σημερινά του στυλ Doomsword. Η Doomsword από την Ιταλία, οι οποίοι έπαιζαν ένα στυλ και παίζουν ένα στυλ επικού doom metal, όπου το επικό στοιχείο και το doom στοιχείο συμβαδίζουν αρκετά μαζί. Οι Grand Mangus, πολλοί τους βέβαια τον τελευταίο καιρό τους θάβουνε, γιατί καλά έχουν, λέει, κολλήσει στην ίδια μανιέρα. Εμένα δεν με ενδιαφέρει. Οι άνθρωποι παίζουν πολύ καλό epic metal. Αυτό είναι ξεκίνησα με τα πρώτα τους δύο άλμπουμ, ήταν περισσότερο doom stoner για να γυρίσουν μετέπειτα στο epic metal, αλλά από εκείνη τη στιγμή και μετέπειτα το τρίτο άλμπουμ και μετέπειτα οι άνθρωποι παίζουν epic metal. Αυτή είναι η αλήθεια. Τώρα αρέσουν, δεν αρέσουν, αυτό είναι άλλο κομμάτι. Το Iron Will είναι δισκάρα του επικού metal. Primordial από την Ιρλανδία, οι οποίοι φυσικά δεν αποκόπηκαν εντελώς από το black metal παρελθόν τους. Έχουν στοιχεία πολύ έντονα των Bathory, έχουν στοιχεία επίσης και doom μέσα στη μουσική τους, αλλά βασικά και στοιχεία βέβαια της Ιρλανδικής μουσικής, αλλά οι άνθρωποι είναι epic metal. Περισσότερο στο χώρο επίσης θα λέγαμε του doom στυλ επικού metal με κάποια black metal στοιχεία, η Ereb Altor, επίσης από τη Σουηδία. Να αναφερθώ επίσης σε σημερινά συγκροτήματα, δηλαδή φρέσκα συγκροτήματα, από τις ΗΠΑ έχουμε τους Eternal Champion, που έχουν βγάλει δύο τεράστιες υπερδισκάρες μέχρι την ώρα αυτή που μιλάμε, από το Τέξας. Μπορούμε να βάλουμε επίσης τους τεράστιους καταπληκτικούς για εμένα Visigoth, επίσης από τις ΗΠΑ, και αυτοί με δύο δισκάρες για την ώρα. Και διάφορα EPs και τα λοιπά. Τους Γερμανούς Atlantean Context, ξεκάθαρο επικό metal. Τους Καναδούς Smulder, πάρα πολύ ωραίοι στο επικό τους metal. Και ούτω καθεξής. Υπάρχουν και άλλα διάφορα συγκροτήματα. Για παράδειγμα, η Ιταλία είχε βγάλει κάποτε τους Votan, ένα πολύ καλό επικό metal συγκρότημα. Τους Domine. Οι Domine φυσικά μόνο στο πρώτο τους άλμπουμ μπορούν να τους χαρακτηρίσουμε ως ξεκάθαρο επικό metal. Μετέπειτα ξεφύγανε λίγο περισσότερο προς το power metal με επικά στοιχεία. Και ούτω καθεξής. Η Holy Martyr, επίσης η Ιταλία Holy Martyr, που τους λατρεύω, ασχέτως βέβαια αν κάποιοι τους έχουν του θαψίματος. Αλλά και αυτοί παίζουν πολύ καλό επικό metal. Οι δικοί μας, οι Έλληνες, Battle Roar, ένα από τα καλύτερα επικά metal συγκροτήματα του σημερινού επικού ήχου. Και από την Ελλάδα επίσης θα βρείτε και άλλα επικά metal συγκροτήματα, τα οποία είναι αρκετά καλά ούτως ή αλλιώς. Αυτή είναι η γενικότερη εικόνα σχετικά με το επικό metal. Και τι κάνει τώρα κάποιον επικό μεταλλά. Τι τον κάνει, τι τον χαρακτηρίζει. Προσέξτε, κάποιος ο οποίος είναι αληθινός επικός μεταλλάς
πρώτα απ' όλα σέβεται απεριόριστα τους Manowar. Ως ένας από τους ακρογωνιαίους ή τον πιο ακρογωνιαίο λίθο γενικότερα του επικού metal. Από την άλλη πλευρά όμως δεν είναι βαμμένος και μόνο Manowar-ας. Γιατί το λέω αυτό, υπάρχουν κάποιοι οπαδοί των Manowar οι οποίοι για αυτούς το epic metal αρχίζει και τελειώνει μόνο στους Manowar. Άμα καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Δεν είναι καθόλου αλήθεια. Ας είμαστε αληθινοί. Το επικό metal ξεκίνησε ως ένα σημείο, μπορούμε να πούμε, λίγο πριν τους Manowar, ανέφερε τις πηγές, εδραιώθηκε κυρίως με τους Manowar, κυρίως με τους Manowar. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε καθόλου. Αλλά δεν είναι μόνο οι Manowar. Δεν είναι μόνο οι Manowar, το επικό metal. Αυτό δεν τους μειώνει τους Manowar. Να μην τι άλλο, ακούμε την επιρροή των Manowar σε τόσα πολλά σημερινά συγκροτήματα. Μην μου πείτε ότι οι Atlantean Context δεν έχουν επιρροές από Manowar. Φυσικά και έχουν. Φυσικά και έχουν. Κάποιοι σου λένε ότι ακόμα και ο Gorthon, όταν έκανε τη στροφή στο επικό metal, και αυτός επηρεάστηκε, άσχετα αν δεθεί, ίσως αυτό δεν είναι τόσο εμφανές, και αυτός επηρεάστηκε ως ένα σημείο από τους Manowar, μουσικά τουλάχιστον. Λοιπόν, αυτό είναι λοιπόν ξεκάθαρο, ότι ο αληθινός επικός μεταλλάς ακούει και άλλα συγκροτήματα εκτός από τους Manowar και δεν παραμένει κολλημένος μόνο στους Αμερικάνους βασικούς ηγέτες του κινήματος, του epic metal. Είναι για παράδειγμα κάτι παρόμοιο, είναι κάποιος να λέει εγώ ακούω new wave of British heavy metal και για αυτόν το new wave of British heavy metal είναι μόνο η Iron Maiden. Που η Iron Maiden φυσικά είναι ίσως το πιο κορυφαίο συγκρότημα που βγήκε μέσα από το κίνημα του new wave of British heavy metal, αλλά κάποιος φυσικά δεν μπορεί να πει ότι ακούγοντας μόνο Iron Maiden γνωρίζει όλο το New Wave of British Heavy Metal κίνημα. Τώρα, ο επικός μεταλλάς επίσης είναι διατεθειμένος να ακούσει και άλλα συγκροτήματα που ίσως δεν είναι μόνο του δικού του στυλ. Για παράδειγμα, στο επικός μεταλλ, όπως είπα, υπάρχουν διάφορα στυλ. Υπάρχει το πιο heavy, υπάρχει το πιο power, υπάρχει το πιο black, μερικές φορές υπάρχει το πιο doom. Ένας λοιπόν επικός μεταλλάς είναι έτοιμος να ακούσει το επικό metal σε όλες αυτές τις διακλαδώσεις. Και δεν θα πει, α, εφόσον εγώ ακούω μόνο heavy, μόνο power, ή επικό power, επικό heavy, δεν θα ακούσω επικό doom. Ή δεν θα ακούσω επικό black. Κάποιος ο οποίος είναι αληθινός επικός μεταλλάς ακούει όλα αυτά τα... Δηλαδή όταν είναι επικό metal και συνδέεται με τα υπόλοιπα είδη, τα ακούει. Δεν κλείνει την πόρτα σε αυτά. Ένας επίσης επικός μεταλλάς ασχολείται ιδιαίτερα με τους στίχους που διαβάζει. Και μερικές φορές μπορώ να σας πω ότι πολλά από τα επικά metal συγκροτήματα, και όχι μόνο βέβαια, με τους στίχους τους διδάσκουν ιστορία σε νέες γενιές. Σε νέες γενιές που ίσως δεν θα το ήξερα. Εγώ τώρα θα αναφερθώ σε ένα συγκρότημα το οποίο φυσικά δεν θα το χαρακτηρίζα επικό power, όμως σε κάποιες άλμπουμ του είχε επικά στοιχεία, η Γερμανή Grave Digger. Είχαν βγάλει αυτή την λεγόμενη ως τριλογία, τη μεσαιωνική medieval τριλογία, εκεί που είχε ξεκινήσει με το Tunes of War. Και πάω και εγώ το λέω προσωπικά. Ξεκίνησα να ασχολούμαι με την ιστορία περί των πολέμων της Σκωτίας, του βασίλειου της Σκωτίας εναντίον των Βρετανών, ιδιαίτερα των Άγγλων, ιδιαίτερα με ένα τόσο προσεγμένο άλμπουμ ιστορικά όπως είναι το Tunes of War. Θα μου πείτε, μπορούν να βάλουν μέσα όλη την ιστορία, φυσικά και όχι. Αλλά το βιβλιαράκι που είχε βγει με το Tunes of War ήταν τόσο κατατοπιστικό, αν προσέξετε, και σε σχέση με την ιστορία των πολέμων μεταξύ του Σκοτικού Βασιλείου, Σκοτσέζικου Βασιλείου και των υπόλοιπων και των Βρετανών, και του Βρετανικού Αγγλικού Βασιλείου. Επίσης, το δεύτερο άλμπουμ το Grave Digger, το δεύτερο άλμπουμ της τριλογίας εκείνης είχε σχέση με τις σταυροφορίες. Επίσης και ιδιαίτερα με την πρώτη σταυροφορία, αν δεν κάνω λάθος. Επομένως βλέπουμε ότι πάρα πολλά τέτοια συγκροτήματα, και αυτό ακόμα στους Grave Digger, αλλά μπορούμε να το βρούμε αυτό και σε συγκροτήματα που είναι ξεκάθαρο επικό metal, όπου σου διδάσκουν ιστορία.
πάω στοίχημα ότι όταν η Manowar στην αλμπουμάνα τους, για παράδειγμα, The Triumph of Steel, στην αλμπουμάνα αυτή που μάλιστα μόλις και πριν λίγο καιρό, πριν λίγες μέρες είχε και γενέθλια, κάνανε όλη αυτή την αναφορά πάνω στον πόλεμο της Τρίας και στην Ιλιάδα, με το Achilles Agony and Ecstasy in 8 Parts, το πρώτο κομμάτι που ανοίγει τον δίσκο. Μη μου πείτε ότι πάρα πολλοί μεταλλάδες ανά τον κόσμο δεν ασχολήθηκαν με την Ιλιάδα. Ναι, μεν εμείς σαν Έλληνες μπορεί να μας έχουν διδάξει την Ιλιάδα ήδη από το γυμνάσιο. Αλλά πάω στοίχημα ότι το συγκεκριμένο αυτό κομμάτι των Manowar άνοιξε τις πόρτες για να μάθουν πολλοί μεταλλάδες παγκόσμια σχετικά με την Ιλιάδα και ούτω καθεξής. Λοιπόν, τώρα, και όταν ένας επικός μεταλλάς ασχολείται λοιπόν πιο βαθιά με τους στίχους, αρχίζει και ψάχνεται πάνω σε αυτούς. Και δεν μένει μόνο στους στίχους. Για παράδειγμα, όλη αυτή η αναφορά σε διάφορα καταπληκτικά συγκροτήματα, πάνω για παράδειγμα στις δουλειές του Μάικλ Μούρκο και βασικά επάνω στον Έρλικ, με έκανε να ασχοληθώ με τα βιβλία του Έρλικ. Εδώ παράδειγμα έχω και την λεγόμενη στα ελληνικά εικονογραφημένη έκδοση, συμπυκνωμένη φυσικά σαν κόμιξ των βιβλίων του. Ή άρχισα να ασχολούμαι για παράδειγμα με να διαβάζω Tolkien και ούτω καθεξής. Δηλαδή δεν μένεις μόνο κολλημένος στους στίχους σαν στίχους, αρχίζεις και ψάχνεις ακόμα και στην βιβλιογραφία που έχει σχέση με το επικό και φανταστικό κομμάτι και φυσικά και προς το θέμα της ιστορίας. Είτε είναι η νορδική μυθολογία, είτε είναι γενικότερα η ιστορία του Βορρά και ούτω καθεξής. Αυτό είναι βασικά το epic metal. Όσοι αγαπάνε το συγκεκριμένο ήχο θα συνεχίσουν να είναι μέσα στους συγκεκριμένους, δηλαδή θα συνεχίσουν να είναι, δηλαδή δεν έχω γνωρίσει κάποιον ο οποίος να έχει βαρεθεί το epic metal. Το αληθινό epic metal, προσέξτε. Δεν λέω ότι κάποιοι μπορεί για τον χύψη λόγο να μην τους αρέσουν πια σήμερα οι Manowar. Αλλά εγώ δεν μιλάω φυσικά τώρα για τους Manowar και μόνο. Μιλάω για το epic metal γενικότερα. Και μη τι άλλο, ναι, οι epic metal μεταλλάδες, όπως ίσως μερικές φορές και κάποιοι black μεταλλάδες, έχουν μανία με σπαθιά, με όλο αυτή την, όλο αυτό το κομμάτι, το πώς το λένε, των medieval όπλων. Αλλά έτσι είναι, έτσι είναι. Πάντα μας αρέσει, πώς το λένε, όλο αυτό το στυλάκι, είτε είναι σπαθιά, τσεκούρια, εκείνης εποχής και ούτω καθεξής. Και αυτό θα συνεχίσουμε να είμαστε ταγμένοι στο πλευρό του epic metal, είτε έτσι είτε αλλιώς, με τη βοήθεια του Θεού πάντα. Stay, έτσι λοιπόν, από την Ιερουσαλήμ, από το Ισραήλ, stay metal, stay epic metal και stay heavy.